Ήρθα το 1978. 1989. Και ήρθα και εγώ το 98 εδώ. Στις αρχές του 80. Βρίσκομαι εδώ από το 1990. Ανάμνησες, ε. Ήρθα το 1978 από το Εθνικό Μουσείο για να βοηθήσω στη μεταφορά της Καριάτιδας και να ενταχθώ στο Ερέχθειο. Την αγωνία την πρώτη που είχαμε ήταν πώς θα φύγουν από εδώ πάνω στο μουσείο, το πώς θα μεταφερθούν. Συζητάγαμε με τους μηχανικούς, τους αρχαιολόγους και τους εργάτες και τους μαρμαροτεχνίτες πολλές εκδοχές. Προσπαθούσαμε να βρούμε την καλύτερη. Για να μεταφερθούν οι Καριάτιδες, βγάζαμε εκμαγείο με τυπόχαρτο, ντύσαμε όλη την Καριάτιδα, βάλαμε γύψο πάνω. Αυτή ήταν ένας νάρθικας για να είναι ασφαλές το έργο που μεταφέρουμε. Είχαμε αφήσει και κάτι αναμονές που πάντα βλέπαμε πώς συμπεριφέρεται το γλυπτό μέσα. Αφού μπήκε στο κυβότιο, το κυβότιο μπήκε πάνω στις τρενοράγες και σιγά σιγά μεταφέρθηκε στο μουσείο. Όταν φτάσαμε, λυτρωθήκαμε. Αυτό που συνάντησα εδώ πέρα, τη λεπτομέρεια, την τελειότητα, την Καριάτιδα, το χαμόγελο, το μάτι, την πτυχή, τόσο τέλεια που και σήμερα με τα μηχανήματα δεν γίνονται. Το χέρι δηλαδή έχει ένα συνέστημα, έχει μια ψυχή που αυτό το βγάζει το μάρμαρο. Όλα αυτά με έκαναν και να γίνω καλλιτέχνης. Δηλαδή άρχισα να βλέπω τα γλυπτά πιο καθαρά και κατάλαβα τι σημαίνει κλασικό έργο. Πρώτη φορά που ήρθα στην Ακρόπολη, είχα έρθει με τη σχολή καλλιτεχνών Πανορμουτίνου στις αρχές του 80 και όνειρό μου ήταν κάποια στιγμή να έρθω κι εγώ σαν τεχνίτης να δουλέψω κι εγώ στα έργα της αναστήλωσης του βράχου της Ακρόπολης. Δεν είχα δουλέψει με τόσο μεγάλα βάρη, από 5 μέχρι 7 τόνους, και οι διαστάσεις ήταν τόσο πολύ μεγάλες που ήθελε και ειδικές κατασκευές να τοποθετηθούν έτσι ώστε από τα 15 και 20 μέτρα να κατέβουν στο έδαφος για να γίνει η αποκατάστασή τους. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δουλεύοντας με μαστόρους όπως ο Γιώργος Αριπλιάς, ο Κοσμάς ο Θετικός, ο Γιώργος ο Ρήγος, που για μένα ήταν μεγάλοι δάσκαλοι που δουλέψαμε μαζί, βγήκε η τέλεια δουλειά και είχε ένα αίσιο τέλος. Ναι, η φωτογραφία αυτή είναι στις αρχές του 90. Είμαστε με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, με τον Γιάννη τον Βιδάλη, έτοιμοι να βγάλουμε το σιδερένιο οπλισμό. Η δοκή ήταν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Είδαμε ότι είχαν σε πολύ μεγάλη ποσότητα σίδερο, που αυτό είχε οξυδωθεί, έτσι είχε σαν αποτέλεσμα να κάνει πολύ μεγάλη καταστροφή στο μάρμαρο. Καθημερινώς βλέπουμε πράγματα, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Και γι' αυτό όλοι οι συναδελφοί μου πιστεύω ότι δουλεύουμε προσεκτικά να μην γίνει καμία ζημιά. Και φόβος δεν θα το έλεγα, περισσότερο σεβασμός. Στην αναστήλωση των προπυλαίων είμαι από το 89. Δεν υπάρχει κομμάτι μέλος του μνημείου που να μην έχει πέρασει από τα χέρια μου. Το χιονόκρανο φυσικά ήταν κάτι το ιδιαίτερο, το πιο κομψό, κόβισμημα του μνημείου και γι' αυτό είμαι περήφανος που έχω βάλει το χεράκι μου. Στις αρχές του 2000 κατασκευάστηκαν δύο ιωνικά χιονόκρανα εξ ολοκλήρου από καινούργιο μάρμαρο. Το γραμμικό σχέδιο και οι ακριβείς διαστάσεις έχουν δοθεί από τον κύριο Τάσο Τανούλα. Μετά με τη σειρά μας ψάχναμε κομμάτια αρχαία ιωνικά και τα αντιγράφαμε με φόρμες για να τα προσαρμόσουμε στο δικό μας. Δυσκολία στην κατεργασία δεν βρήκαμε. Σημεία υπήρχαν πολύ δύσκολα που δεν χώραγαν τα εργαλεία. Οι αρχαίοι το είχαν πάει μέχρι το έσκατο που μπορούσε να φτάσει εργαλείο και για μας ήταν μια πρόκληση να κάναμε ακριβώς το ίδιο χωρίς μηχανικά εργαλεία όπως και οι αρχαίοι.
Αυτό που έφτιαξα, βέβαια και το καμαρώνω, γιατί ήταν μια πρόκληση και ήταν ένα τέλειο έργο που έπρεπε να αντιγράψω κι εγώ το ίδιο. Οπότε η πρόκληση και η ευχαρίστηση στο τέλος είναι μεγάλη. Ξεκίνησα από την επίδαυρο σαν Μαρμαράς και θυμάμαι τότε ερχόταν σαν επιτροπές συναδέλφων Μαρμαράδων από το βράχο της Ακρόπολης και τους κοιτάζαμε με δέος. Λέμε αυτοί οι μαστόροι, αυτοί οι άνθρωποι φυσάνε, δηλαδή τελικά το έφερε η ζωή και ήρθα και εγώ το 98 εδώ, ξεκίνησα με το Ναό της Νίκης. Ήμουνα εδώ για 12 χρόνια στην αποκαθήλωση και στην αναστήλωση όλου του ναού και έτσι το είδα σε όλη του τη φάση. Ήταν μια εμπειρία βέβαια μοναδική. Άσο, κάνε ένα αρτάκτηρα. Ωπα. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Προχώρα, προχώρα, προχώρα. Καρό κοινά σου πριν κάνει και δεκαριά πόδους. Μιλάτε μου. Έλα πίσω ακόμα λίγο. Στα τμήματα που έχουν σπάσει από το γκίωνα και έπρεπε να βγουν καινούρια, περάσαμε πολλά στάδια μέχρι να καταλήξουμε στην τελική τους μορφή. Στην αρχή τα περάζαμε με πυλό, τα φέραμε στη μορφή που θέλαμε, μετά ρίξαμε γύψο, βγάλαμε αρνητικά, μετά τα θετικά του γύψου, μετά το γύψο το μεταφέραμε σε μάρμαρο και τον σκαλίσαμε σιγά σιγά να έρθει στη μορφή που είναι τώρα. Για τη δουλειά μας θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν δύο. Ό,τι δεν σκέφτεται ο ένας, θα το σκεφτεί ο άλλος. Θα το κουβεντιάσουν, θα προβληματιστούν και θα βγάλουν την πιο σωστή απόφαση. Εγώ ευτυχώς ήμουνα τυχερός. Ήμουνα ντουέτο με τον Πανόπουλο, τον Ευάγγελο, που συνεργαστήκαμε πάρα πολύ ωραία όλα αυτά τα χρόνια. Το αντικείμενό μας είναι κάτι που κουβαλάει πολλή ιστορία, κουβαλάει πολλά ίχνη και το προσεγγίζω με φόβο, με δέος. Αυτό είναι αιώνιο, εγώ είμαι περαστικός. Βλέπεις πάρα πολλές δυνατότητες που είχαν οι πρόγονοί μας και προσπαθούμε και εμείς να τους φτάσουμε και άμα φανταστώ πώς τα κάνανε αυτοί τότε, ναι, μένω άναυδος. Βρισκόμαστε στον 5ο κύωνα της νότιας κοινοστοιχίας, ο οποίος κύωνας χρειάστηκε να αλλάξει αυτό το συμπλήρωμα που βλέπετε εδώ πέρα. Άρα για να γίνει κάτι τέτοιο έπρεπε να γίνει μια ολόκληρη διαδικασία, ώστε να ελευθερωθεί ο πρώτος σπόνδυλος από όλα τα υλικά αυτά που ήδη βρήκαμε τότε, να μπει μια ξύλινη κατασκευή να στερεωθεί ο σπόνδυλος. Και μετά με μια πατέντα του κυρίου Μανώλη του Κορέ, μπορέσαμε ο κύωνας να μεταφερθεί 2 μέτρα βόρεια του ναού. Όταν ήρθα εδώ στο ναό, πραγματικά αυτό που αντίκρισα για μένα ήταν ένα βουνό. Με το χρόνο όμως προσαρμόζεσαι με το αντικείμενο και έτσι λοιπόν αυτή η μεγάλη δυσκολία που μπορεί κάποιος να βλέπει την κάνεις εσύ ώστε να είναι εύκολο. Η μετακίνηση των όγκων βάρει τώρα πάνω από 5 τόνους. 7 τόνους. Υπάρχουν τρόποι οι οποίοι με το γερανό βλέπεις το μάρμαρο σε ένα φελιζόλ, να του πάρεις ένα φελιζόλ. Όλοι οι σπόνδυλοι που έχουν χρειαστεί να γίνουν συμπληρώματα, γιατί παλαιότερα ήταν τσιμέντα, αφαιρέθηκαν τα τσιμέντα και έτσι έχει γίνει συμπλήρωμα από καινούριο μάρμαρο. Βέβαια όλη αυτή η διαδικασία απαιτεί να κάνεις φόρμες διαφόρων διαστάσεων ανάλογα με το ύψος του κάθε κύωνα και πού βρίσκεται ο κάθε σπόνδυλος και με τον γειτονικό του αρχαίο και με μάστορα ο οποίος να έχει την εμπειρία βέβαια μπορείς να κάνεις και τη ράβδοση, την ακμή εκεί που χρειάζεται, στο μηδέν. Το χιλιοστό δηλαδή είναι λάθος για μας. Ακόμα και το 10ο του χιλιοστού πρέπει να σβήσει, να φτάσει στο μηδέν. Βέβαια, όταν φτάνει ο μάστορας να μιλάει με το μάρμαρο, δεν φοβάσαι τίποτα. Γιατί συνεργάζεσαι μαζί του και έτσι βγαίνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν η εμπειρία είναι αυτή, να μπορείς να μιλάς και να συνεργάζεσαι με το μάρμαρο.
Προσέχετε, παιδιά, το νου σας. Βρίσκομαι εδώ από το 1990. Έχω δουλέψει με πολλούς καλούς τεχνίτες, αλλά και αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Από τις εργασίες της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα, αυτό που θυμάμαι είναι το ότι χρειάστηκε να διαχειριστούμε μάρμαρα με αρκετά μεγάλο βάρος. Τα δύο γωνιακά επιστήλια ζυγίζανε γύρω στους 10 τόνους. Τα κατεβάσαμε σε δύο κομμάτια γιατί ήταν σπασμένα, αλλά μετά στην επανατοποθέτηση ανέβηκαν ολόκληρα. Και αυτό ήταν μια αρκετά δύσκολη επιχείρηση. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές και όμορφες που έχω ζήσει εδώ είναι όταν χρειάστηκε να αποσπάσουμε τη μετόπη του Ευαγγελισμού. Αυτή δεν είχε αποσπαστεί ποτέ από το μνημείο από την αρχαιότητα, οπότε αυτό είχε μια ιδιαίτερη δυσκολία, δεδομένου ότι είχε πολύ καλή προσαρμογή στο επιστήλιο που βρισκόταν από κάτω, αλλά και ήταν πολύ καλά σφινωμένη δεξιά-αριστερά από τα τρίγλυφα. Οπότε χρειάστηκε μία ειδική μελέτη και μία αρκετά μεγάλη προεργασία προκειμένου να αποκολληθεί με απόλυτη ασφάλεια. Και έτσι κατέβηκε όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μουσείο. Ένιωσα μεγάλο δέος, γιατί είχαμε την τιμή να το αφαιρέσουμε από το μνημείο πρώτη, μετά από την τοποθέτηση που είχαν κάνει οι τεχνίτες εκείνης της εποχής. Νιώθω μεγάλη περηφάνεια που εργάζομαι σε αυτό το έργο. Μετά από τόσα χρόνια μπορώ να πω ότι πάλι το ίδιο θα ήθελα να κάνω στη ζωή μου.